καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα σας ή καλό μεσημέρι καλύτερα. Καλό μεσημέρι καλύτερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λιεράκη. Πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε μια περίοδο που είναι έτσι κι αλλιώς, αμήτι άλλο, δημιουργική θα έλεγα, με την έννοια της επαφής με τους πολίτες, που πραγματικά ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για μένα, μια και γνωρίζετε πολύ καλά ότι σαν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αμήτι άλλο, παρά την προσπάθειά μας να φέρουμε την κοινωνία κοντά, δεν είχαμε επαφή άμεση με την κοινωνία, μια και όλα αυτά που βγάζαμε απλά τα δημοσιοποιήσατε εσείς, ή τέλος πάντων οι όποιες παρεμβάσεις γινόταν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, όταν και εφόσον είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι και να δικύνω τα θέματα που βγάλαμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπου εκεί όποια επαφή των πολιτών ήταν απλά αποσπασματική. Αυτό που αποκόμισα δηλαδή και που αποκομίζω όλο αυτό τον ένα μισή μήνα που έχω γυρίσει δύο φορές στο νομό, είναι πραγματικά ότι αυτά τα οποία είχαμε και συζητήσει και μαζί σας, κυρία Δουλειεράκη, πάρα πολλές φορές, είχαμε αναδείξει πάρα πολλά θέματα. Πραγματικά είχαν περάσει η κοινωνία και αυτό ήταν το εκπληκτικό, το ότι η αναγνωρισιμότητα όσον αφορά των παρεμβάσεων των οποίων είχαμε κάνει το εισέπραξα και το εισπράττω καθημερινά. Περίοδος δημιουργική, μου αρέσει ο τρόπος που κάνατε την εισαγωγή σε αυτή την κουβέντα, κύριε Ταβερναράκη, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και βέβαια, ξέρετε, με το Τεχνικό Επιμελητήριο να είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους, άσχετα με το ότι η δική του η γνωμοδότηση τις περισσότερες φορές, όπως έχουμε πει πολλάκις μέσα από τη συχνότητα του 984, δεν γίνεται σεβαστή. Σωστά, παρά το ότι είναι τεκμηριωμένη, παρά το ότι πολλές φορές προσπαθήσαμε πάρα πολύ, και θέλω από εδώ να ευχαριστήσω πραγματικά όλα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου που μετέχουν στις μόνιμες επιτροπές, ένα πραγματικά πολύ αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά από τις παρεμβάσεις που κάναμε. Παρά το ότι η πολιτεία, πολλές φορές ιδιαίτερα η κεντρική πολιτεία, δεν θα έλεγα τόσο με την περιφέρεια ή με τους δήμους, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε ο σύμβουλος της. Μα και εγώ στην κεντρική πολιτεία αναφέρομαι. Ουσιαστικά δεν μπορέσαμε πολλές φορές σε πολλά ζητήματα τα οποία είχαμε βάλει, τα οποία εμφατικά βγάζαμε ως δημοσιεύματα και στις συναντήσεις μας προσπαθούσαμε να τις τεκμηριώσουμε για να πείσουμε τον συνομιλητή μας απέναντι, αυτός ήταν υπουργός, είτε αυτός ήταν γενικός γραμματέας, χωρίς να φόβο να μπορέσουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα. Δυστυχώς όμως πολλές φορές τουλάχιστον αυτοί δεν μπόρεσαν σε πολλά ζητήματα να δώσουν λύσεις, και το ότι δεν δόθηκαν αυτές οι λύσεις, κυρία Δουλειεράκη, έχει αντίκτυπο στους πολίτες. Αναφέρομαι σε πολλά θέματα τα που έχουμε συζητήσει, από τους σεισμούς, από τις προτάσεις που έχουμε κάνει για την απλοποίηση των διαδικασιών, από τις παρεμβάσεις που κάναμε για τον βόρειο δικό άξονα και τη βελτίωση του βόρειου δικού άξονα όσον αφορά το σχεδιασμό του και την σύνδεση της πόλης που διχοτομεί την πόλη του Ηρακλείου, από πολύ μεγάλα θέματα αλλά και από πολύ μικρά θέματα. Νομίζω ότι όταν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όταν λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι ίσως να υπάρχουν και ανοιχτά ότα τα οποία ακούν και μπορεί να προωθήσουν θέματα, διότι όταν λέτε ότι να η στάση της πολιτείας, επειδή είχε κλειστά τα αυτιά απέναντι στις δικές μας τις παρεμβάσεις, επηρεάζει και τους πολίτες, είναι πραγματικά κουβέντες οι οποίες λέγονται. Μα κύριε Ταβερναράκη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωμοδοτικός ο δικός σας ο ρόλος, θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους, από τη μία δεν εισακούγεστε. Τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, η οποία πραγματικά επίσης έχει τις δικές της τις δυσκολίες για να εισακουστεί στο κεντρικό κράτος. Μία αποκέντρωση την οποία πάντα στα χαρτιά μπορεί να έχει το εκάστοτε κράτος, η κυβέρνηση. Διαχρονικό είναι το θέμα αυτό, παρά τους αγώνες που έχουν δοθεί. Και παρά πραγματικά τις προσπάθειες και τις μάχες που έχουν να δοθεί, το επιθυμητό αποτέλεσμα ακόμα δεν έχει έρθει, ναι. Σωστά. Κοιτάξτε, η μετάβασή μου, ή τέλος πάντων η πιθανή μετάβασή μου, η σκέψη μου το να κατεβόμουν δίπλα στο Σταύρο τον Αρναουτάκη και να περάσω από ένα γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο νομίζω τουλάχιστον από αυτό το οποίο εισέπραξα, όπως σας είπα προηγουμένως, πετυχημένη πορεία αυτή τα 2,5 χρόνια που είμαι πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου, που έχει και ένα αντίκτυπο στην κοινωνία, το να περάσει στην εκτελεστική εξουσία, με την έννοια ότι
πλέον με άλλα εφόδια μπορείς να προχωρήσεις και να διεκδικείς, να χτυπήσεις πόρτες που λέμε απλοϊκά. Ίσως με βοηθήσει και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει πραγματικά όλη μου αυτή η εμπειρία του πώς μπορέσω να αξιοποιήσω πλέον μια εκτελεστική εξουσία. Νομίζω ότι αυτή η μετάβαση σε συνδυασμό με το λύσιμο της κεντρικής κυβέρνησης, ώστε να μπορέσει αυτή η αποκέντρωση να μην συνοδεύεται μόνο με νομοθετήματα, αλλά να συνοδεύεται και με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, διότι όσες διεκδικήσεις και να κάνουμε, κυρία Δουλγεράκη, που έχει την αξιοσύνη, νομίζω ο Σταύρος Αρνατάκης, αν όχι πανελλαδικά, νομίζω ότι πανευρωπαϊκά είναι από τους πρωτοπόρους περιφερειάρχες, αυτό είναι αναγνωρισμένο όπου και να βρεθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά τουλάχιστον τις χρηματοδοτήσεις και το πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε χρήματα για υποδομές στην Κρήτη, νομίζω ότι αν τελικά το κεντρικό κράτος δεν μπορέσει να απελευθερωθεί από τα άγκιστρα της εξουσίας που προσπαθεί να κρατήσει απεγνωσμένα πολλές φορές, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά για δουλειά και ούτε να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε την πολιτεία, να διεκδικήσουμε την πολιτεία πέρα από τις αρμοδιότητες που μπορεί να δίνει αφιδώς πολλές φορές, να δίνει και τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε αλλιώς μπροστά. Λοιπόν, εγώ θα το κριτήσω. Το κράτος πρέπει να παγκιστρωθεί από την εξουσία και αυτό είναι εκείνο για το οποίο εσείς θέλετε να παλέψετε ουσιαστικά διεκδικώντας και την ψήφο του καθενός από εμάς στην εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας στις 8 του Οκτώβρη. Σωστά. Κύριε Ταβερναράκη, με όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα γνωρίζετε, έχετε διαχειριστεί, έχετε προτείνει, πραγματικά ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση παύλα ευκαιρία της Κρήτης για τα επόμενα χρόνια, το σήμερα και τα επόμενα χρόνια? Το σήμερα για τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν πιστεύω ότι, και νομίζω ότι όλοι το αναγνωρίζουμε αυτό, ότι η Κρήτη δυστυχώς για τους κριτικούς, δυστυχώς για τον κρητικό λαό, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε, πολυεπίπεδα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μπορώ να σας τα παριθμίσω και να μην σταματάω, βρισκόμαστε πολύ πίσω σε υποδομές. Το έλλειμμα λοιπόν των υποδομών, τον οποίο πρωτίστως βρίσκεται αυτή τη στιγμή, νομίζω σε προτεραιότητα για την επόμενη δεκαετία, πρέπει να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Και αυτό τουλάχιστον εγώ σαν μηχανικός, σαν πολιτικός μηχανικός, και νομίζω μια αρκετά μεγάλη εμπειρία και αρκετή γνώση, μπορώ να βοηθήσω το Περιφερειακό Συμβούλιο, μπορώ να βοηθήσω την σύνθεση, την επόμενη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβούλιου, αν φυσικά με επιλέξει ο Ηρακλειώτικος λαός, ο κριτικός λαός, να μπορέσω να έχω με τη φωνή του αυτό που έχω μαζέψει σήμερα ως αιτήματα και ως θέματα τα οποία να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Κυρία Δουλγεράκη, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το οδικό δίκτυο. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το επαρχιακό δίκτυο και για το βόρειο οδικό άξονα. Τα ελλείμματα τα οποία υπάρχουν, οι συνδέσεις οι οποίες πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν, οι όποιες μελέτες και όποιες διεργασίες για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Έχουμε μιλήσει για τα αντιπλημμυρικά έργα, για τα φράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ο πρωτογενής τομέας από τη βάση, που είναι η βάση της Κρήτης, είναι νομίζω ότι ένας από τους κύριους άξονες στους οποίους θα πρέπει αυτή τη στιγμή και το. Αυτό που έχει ξεκινήσει η περιφέρεια ως brand name Κρήτη να είναι το εναρκτήριο το οποίο θα μπορέσει να δώσει την επόμενη μέρα την ανάπτυξη στην Κρήτη. Άρα θα πρέπει να αποκαταστήσουμε πρωτίστως τις υποδομές μας όσον αφορά τις μεταφορές, να αποκαταστήσουμε όσον αφορά την ίδρυση, την άρδευση, ώστε να προστατεύσουμε από την άλλη και τις περιουσίες των ανθρώπων, να μην ζήσουμε και εδώ στην Κρήτη αυτό το οποίο έζησα σήμερα, έζησα πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες στην Θεσσαλία. Φυσικά να προστατεύσουμε τις περιουσίες των πολιτών και τους οικισμούς μας και τις πόλεις μας και στη συνέχεια να έχουμε ταυτόχρονα και την ίδρυση και την άρδευση την οποία απαιτείται για να έχουμε μια πραγματικά αξιόλογη αγροτική παραγωγή, η οποία σε ένα κύκλο όλων αυτών, σε συνδυασμό με το τουριστικό προϊόν, το οποίο νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο, αλλά χρειάζεται μια φιλότιμη προσπάθεια, τουλάχιστον από την περιφέρεια, να δώσει τις κατευθύνσεις αυτές για να μπορέσουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε την ανάπτυξη που επιθυμούμε στον τόπο μας. Ελεγχόμενη μεν, αλλά ποιοτική δε. Το ότι αύριο, τα επόμενα χρόνια, το 2027, θα λειτουργεί ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι, ένας νέος μεταφορικός κόμβος, ο οποίος αλλάζει τα μεταφορικά δεδομένα στην Κρήτη. Και θα έχουμε
18 εκατομμύρια περίπου αφήξαν να χωρίσουν από αυτό το αεροδρόμιο. Θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχο οδικό δίκτυο, το οποίο θα μπορέσουμε αυτούς τους πολίτες να μπορέσουν να δουν τις ομορφιές της Κρήτης με ασφάλεια. Να έχουμε τις αντίστοιχες υποδομές για την άρδρευση, για την άρδρευση των αγροτικών μας προϊόντων, το οποίο θα μπορέσουμε φυσικά να τους προσφέρουμε, την ίδρυση των περιοχών αυτών και φυσικά όλο αυτό το πακέτο να μπορέσει να δώσει την ευημερία των κριτικών. Νομίζω ότι εν τέλει αυτό το οποίο συζητάμε είναι να καλυτερέσουμε την ποιότητα της ζωής μας σε όλα τα επίπεδα. Να προστατεύσουμε περιβαλλοντικά τον τόπο μας. Να μπορέσουμε να έχουμε την ενέργεια την οποία πραγματικά απαιτεί όλο αυτό το σχέδιο, όπου θα μπορέσει με τη συμβολή της απεξάρτησης ή της μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ελεγχόμενα μέσα στην Κρήτη και όχι σε 5 εταιρείες με ενεργειακή δημοκρατία, να μπορέσουμε να έχουμε όλο αυτό το πακέτο και όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο θα δώσει πραγματικά αυτό το οποίο επιθυμούμε στην Κρήτη. Εγώ τουλάχιστον αυτό ονειρεύομαι, αυτό είναι το όραμά μου. Δεν ξέρω αν είναι υπερφύαλο ή αν είναι μεγαλόπνο, αλλά νομίζω ότι αν καθίσουμε με τον Αρνατάκη τον Σταύρο, το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, και βάλουμε όλα αυτά τα οποία συζητάω μαζί σας και με ακούν σήμερα οι ακροατές σας, πραγματικά σε ένα σχέδιο το οποίο θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε βήμα-βήμα, θα μπορέσουμε τα επόμενα πενταετία, είναι μια χρυσή πενταετία για την Κρήτη, θα είναι μια χρυσή, το πιστεύω αυτό το πράγμα. Υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχει το ΕΣΠΑ, υπάρχουν πολλαπλά χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά εργαλεία, πολυεπίπεδα, τα οποία μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις που θα απαιτούν ο κρητικός λαός. Ελεγχόμενη αλλά ποιοτική ανάπτυξη και σε βάθος χρόνου μιας δεκαετίας, με όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα διαχρονικά κουβεντιάζει και λέει το Τεχνικό Επιμελητήριο, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους αναφορικά με την ανάπτυξη του νησιού. Φαντάζομαι, επειδή μιλάμε από τη μία για αποκέντρωση σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκέντρωση του κεντρικού κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι το ίδιο ισχύει και από την περιφέρεια αλλά και από τις δημοτικές αρχές. Εσείς είσαστε στην περιφέρεια, προς τα υπόλοιπα λοιπά όργανα της Κρήτης, έτσι ώστε και από εκεί να περάσει η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων για να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και πολύ πιο ευέλικτα αυτά τα οποία ως μηχανισμός ζητάτε, ναι. Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι η στόχευση αυτή τη στιγμή που σας περιέγραψα προηγουμένως είναι ρεαλιστική και είναι πραγματοποιήσιμη. Αν θα δείτε τις προτάσεις τις οποίες και εγώ προσωπικά έχω καταθέσει, αλλά και μέσα από τις επιτροπές τις οποίες διαχειρίστηκα ως διοικούσα επιτροπή αλλά και ως πρόεδρος της διοικούσας, του ΤΕΤΑΚ, μπορέσαμε να έχουμε πραγματικά προτάσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή μπορούμε και να αξιοποιήσουμε. Ίσως θα μπορέσω να τις αναλύσω καλύτερα, ίσως θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη στόχευση και μια καλύτερη χρονολογική, θα έλεγα, διαδικασία, ώστε να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Θα πρέπει να είναι οργανωμένο όλο αυτό και νομίζω ότι μπορώ να το κάνω και γι' αυτό και ζητώ και γι' αυτό και έκανα και τη μετάβαση αυτή που πολλές φορές ίσως να είναι δύσκολη, γιατί ήταν ένας δύσκολος προεκλογικός αγώνας, κυρία Δολγεράκη, και σε ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο όπου έχει πολύ αξιόλογες προσωπικότητες μέσα, και θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους υποψήφιους μου αυτή τη στιγμή για την αξιοσύνη τους και τον προεκλογικό αγώνα, ο οποίος ήταν πραγματικά πάρα πολύ έτσι συγκινητικός πολλές φορές, αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, αρκετά δημιουργικός. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, κυρία Ταβερναράκη. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι πραγματικά την επόμενη μέρα να βρει την Κρήτη με ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν σε κάθε περίπτωση να μπορέσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον τόπο μας, κυρία Δουλειράκη, τον αγαπάμε και νομίζω ότι μπορούμε και έχουμε και το αντίστοιχο επιστημονικό προσωπικό εδώ να κάνουμε τα βήματα τα επόμενα μαζί με τον Σταύρο τον Αρνατάκη. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ.